Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δύο ημέρες πριν τη μεγάλη γιορτή της αγάπης στα Χριστούγεννα, βρισκόμαστε τέτ α τέτ με μια σπουδαία Ελληνίδα που το όνομά της έχει ταυτιστεί με τη λέξη Ελπίδα. Μια γυναίκα που θα μπορούσε να είχε εφησυχαστεί με όσα πλούσιο πάροχα της έχει προσφέρει η ζωή, όμως ακούραστα εδώ και δεκαετίες με το δικό της τρόπο αγωνίζεται να προσφέρει. Είναι μεγάλη μας τιμή που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας και για πρώτη φορά στη δημόσια τηλεόραση της Κύπρου την πρέσβυρα Καλής Θελήσεως της UNESCO και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σε μία από τις πολύ σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις. Κυρία Βαρδινογιάννη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και που μας δεχτήκατε στον προσωπικό σας χώρο. Να είστε καλά. Ήθελα να μας πείτε για αυτό που είδαμε πρόσφατα, να ενώνετε τις δυνάμεις σας με την UNESCO για το προσφυγικό ζήτημα. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της κοινή σας πρωτοβουλίας? Το προσφυγικό είναι μια παγκόσμια υπόθεση και όχι ένα τοπικό θέμα. Είναι μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο. Η κοινή μας πρωτοβουλία που κάναμε η UNESCO με το ίδρυμά μας, το πρόγραμμα Φιλόξενες Πόλεις για τους Πρόσφυγες, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Μέσα από αυτή την διοργάνωση ακούστηκαν οι φωνές πραγματικά που συγκλώνησαν την παγκόσμια κοινότητα των δημάρχων μας, που μίλησαν με ειλικρίνεια και με ρεαλισμό το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, προχωρήσατε στη διοργάνωση της διήμερης συνάντησης των Αθηνών με τη συμμετοχή προσωπικότητων παγκοσμίου κύρους και 30 εμπειρογνώμων από όλο τον κόσμο. Σωστά? Ακριβώς. Η συνάντηση των Αθηνών μας έδωσε τη δυνατότητα με διακεκριμένους γνώστες του θέματος να ζητήσουμε λύσεις στρατηγικές και η φωνή των δημάρχων μας από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τις τρεις μεγάλες πόλεις των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, συγκλώνησε την παγκόσμια κοινότητα. Και εδώ είναι πολύ σημαντική συμβολή της UNESCO και προσωπικά της Γενικής Διευθύντριας της UNESCO, κυρία Ειρίνα Μπόκοβα, που αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία μας και μάλιστα την παρουσίασε και στο πλαίσιο της συνάντησης κορυφής των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο ως ένα από τα τρία τρέχοντα προγράμματα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού θέματος. Κυρία Βαρδινογιάννη, είστε η μόνη Ελληνίδα πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO με δράση σχεδόν 20 ετών. Τι σημαίνει για σας αυτή η αποστολή? Για μένα σημαίνει παγκόσμια δράση, σημαίνει αφοσίωση, προσπάθεια ώστε να συμβάλλω στο κτίσιμο καλύτερου κόσμου, καλύτερων κοινωνιών για τα παιδιά, για την ειρήνη, την κατανόηση ανάμεσα στους λαούς και πάνω απ' όλα. Επίσης, εκτός από το ανθρωπιστικό τομέα που έχω αναλάβει στην UNESCO, είναι και το πολιτιστικό. Προστατεύω μέσα από τις δραστηριότητες που έχουμε στην UNESCO την παγκόσμια πολιτιστική μας κληρονομιά. Η εκστρατεία Return, Restore, Restart που ξεκινήσατε για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα τον Ιούνιο του 2014, εντάσσεται επίσης μέσα στο πλαίσιο αυτό? Πάνω απ' όλα εντάσσεται στο χρέος μου ως Ελληνίδα να αγωνιστώ για τον Παρθενώνα μας, που αποτελεί την υπέρτατη έκφραση αξιών όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η δυνατότητα του ανθρώπου για σπουδαία επιτεύγματα. Για μένα, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι απλώς ένα ζήτημα πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά παγκόσμιας ηθικής αποκατάστασης και τάξης. Μέσα από την εκστρατεία μας αυτή, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε η UNESCO να αναγάγει σε νούμερο ένα αυτή την προτεραιότητα που τη ζητάμε. Πού βρίσκεται αυτή η εκστρατεία σήμερα, κυρία Βαρδινογιάννη? Υπάρχει κάποια πιθανότητα να πάρει ποτέ η Ελλάδα πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Είχε γίνει μια προσπάθεια πέρσι, μεγάλη προσπάθεια μέσα από την κυρία Μπόκοβα. Είχαμε κάνει αίτηση στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν εισακουστήκαμε σε τελική ανάλυση, αλλά με συγκίνησε το γεγονός ότι η κυρία Μπόκοβα ήταν τόσο πολύ αφοσιωμένη σε αυτόν τον αγώνα που κάναμε. Επειδή εγώ στη ζωή μου πιστεύω ότι δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ σε κάτι που θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν θα κάνω ποτέ πίσω. Θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα και πιστεύω να ολοκληρωθεί. Διότι θυμάμαι, ήμουν το τελευταίο πρόσωπο που μίλησα στη Μελίνα Μερκούρη όταν ήταν στην Αμερική και μετά από λίγη ώρα έφυγε. Μου είπε, Μαριάννα, μόλις έπεσα από το κρεβάτι μου και θα πεθάνω. Εγώ συγκλονίστηκα και της είπα, όχι Μελίνα, όχι μην το λες, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Και μου λέει, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αν ξαναγυρίσουν τα γλυπτά μας στην Ελλάδα, εγώ θα ξαναγεννηθώ. Και αυτό έχει μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Και θα προσπαθήσω, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι μαζί οι Έλληνες θα προσπαθήσουμε σε αυτόν τον κοινό μας αγώνα. Γιατί πιστεύω ότι η επανένωση των γλυπτών
είναι κάτι που οφείλουμε να το προσπαθήσουμε. Δεν είναι επιστροφή ενός γλυπτού που κάθε χώρα θα μπορούσε να το αναζητήσει να επιστρέψει. Μιλάμε για την επανένωση των γλυπτών μας. Αυτό το πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και δεν πρέπει να συγκρίνεται με κανένα άλλο πολιτισμό του κόσμου. Όταν διάβασα για αυτή την καινούργια σας δράση, δεν ήξερα τη γνωριμία σας και πόσο παλιά πήγαινε με τη Μελίνα Μερκούρη. Και όταν το έψαξα, βρήκα ότι όταν γνωριστήκατε για πρώτη φορά, εσείς εργαζόσασταν ως εκφωνήτρια ειδήσεων στον Αμερικανικό σταθμό. Στο FRS Station. Είχα δουλέψει μια μικρή περίοδο της ζωής μου στην Αμερικανική Πρεσβεία και μάλιστα τα απογεύματα δούλευα στο ραδιοφωνικό σταθμό τον Αμερικάνικο. Σας ήταν συνάδελφος δηλαδή. Βέβαια. Αυτό το λέω πάντα. Είχαν περάσει πάρα πολλές προσωπικότητες εκείνη την εποχή και διάσημοι ηθοποιοί από το εξωτερικό. Και Έλληνες είχαν περάσει πάρα πολύ διάσημοι ηθοποιοί. Η Μελίνα ήταν η πιο προσιτή από όλους. Θυμάμαι, καθόμουν στο γραφείο μου και ήρθε, ανέβηκε και σταύρωσε τα πόδια της. Με χάιδεψε στο μάγουλο και μου λέει, εσύ κοριτσάκι μου, λέει, πολύ λευκή είσαι, ομορφούλα είσαι, λέει, αλλά είσαι πολύ λευκή, δεν κάνεις κανένα μπάνιο. Λέω, κυρία Μερκούρη, δεν βρίσκω χρόνο, γιατί εγώ έχω ένα μωρό και δουλεύω και δεν έχω χρόνο για να έχω τέτοιες πολυτέλειες. Δεν το θυμότανε ποτέ όταν γνωριστήκαμε περισσότερο, γιατί με τη Μελίνα έχουμε πολύ μεγάλους δεσμούς. Καταρχήν είναι η καταγωγή της από την Ερμιόνη, όπως και εγώ. Από την διάσημη οικογένεια των Μητσαίων. Ο πατέρας της, την εποχή του πολέμου, όταν ήταν ο δικός μου πατέρας νεαρός, έβαζε υποψηφιότητα στην περιοχή Κρανιδίου Ερμιόνης για βουλευτής. Οι σχέσεις μας από τότε που καταστάθηκε η Δημοκρατία και αργότερα όταν είχε επιλεγεί το ΠΑΣΟΚ να είναι στην εξουσία, οι σχέσεις μας γίνανε πάρα πολύ στενές και δουλέψαμε για πολλά θέματα κοινωνικά και προστασίας των παιδιών, θυμάμαι μαζί της, και ήταν για μένα μια ανεκτίμητη και πολύτιμη φίλη. Όσον αφορά στη διεκδίκηση των μαρμάρων, βλέπετε ότι οι ξένοι καταλαβαίνουν το αίτημά μας ή το θεωρούν συναισθηματικό? Πιστεύω, το καταλαβαίνουν, αλλά είναι άλλα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, διότι και εγώ πρέπει να τα κρατήσω μέσα μου για να δω πώς αυτό το θέμα μπορεί να διευθετηθεί. Δεν αφορά το κοινωνικό σύνολο. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε έναν απλό πολίτη σε κάθε χώρα, θα πει φυσικά πρέπει να επιστρέψουν. Αλλά έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά προβλήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία που θα μου επιτρέψετε όταν θα έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη να σας πω πώς το βλέπω το θέμα και αν θα μπορεί ποτέ να γίνει. Πάντως μέσα στην καρδιά μου πιστεύω ότι κάποια μέρα θα γίνει. Κυρία Βαρδινογιάννη, είχε τύχει να καλύψω μια εκδήλωση στις Βερσαλίες πριν αρκετά χρόνια, όπου βρισκόσασταν κι εσείς εκεί και είδαμε πόσο σεβασμό και αγάπη σας αγκαλιάζουν προσωπικότητες όπως ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τα τελευταία χρόνια που διαρκεί η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, στις συναντήσεις σας με μεγάλες προσωπικότητες στο εξωτερικό, βλέπετε να έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουν την Ελλάδα? Αντιθέτως, με ενθαρρύνουν και πάντα μιλάνε με σεβασμό για τη χώρα μας. Πάντα λένε ότι είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, πάντα σέβονται την ιστορία μας και θαυμάζουν το έργο μας μέσα από τους αιώνες. Ποτέ δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο και μάλιστα μέσα από την UNESCO, που γνωρίζω πάρα πολλές προσωπικότητες, για τη χώρα μας μιλάνε πάντα με απεριόριστο σεβασμό και αγάπη. Σας ανέφερα πριν τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, ο οποίος έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Ήταν ο πρόεδρος που έδωσε το προσωπικό του αεροπλάνο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή να επιστρέψει για να ξεκινήσει μεταπολίτευση και με τον οποίο βλέπω ότι διατηρείται μία μακρόχρονη φιλία. Θέλετε να μας μιλήσετε για τη γνωριμία σας και για τη φιλία σας? Ναι, πραγματικά αυτή η φιλία είναι πολλών ετών, ίσως 30, πάνω από 30 χρόνια γνωριζόμαστε. Είναι αδελφική φιλία. Προέκυψε από τη συνεργασία μας με την κυρία Ζισκάρ Ντεστέν και το Fondation pour l'Enfance που εκείνη είχε ιδρύσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ο μέντορας μου.
το να ξεκινήσω κι εγώ κάτι αντίστοιχο για το παιδί και την οικογένεια στην Ελλάδα. Με βοήθησε πολύ και μέσα από αυτή τη συνεργασία μας για τα παιδιά αναπτύχθηκε αυτός ο αδελφικός φιλικός δεσμός ετών που μας συνδέει με τον πρόεδρο και με ολόκληρη την οικογένειά του. Για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί αγαπάνε την πατρίδα μας, είναι φιλέλληνες, είναι άνθρωποι που πραγματικά έχουν αφιερώσει τη ζωή τους και το έργο τους για τη χώρα τους και είναι έμπνευση και για μένα στη ζωή μου και στο έργο μου. Και έρχονται συχνά στην Ελλάδα ναι. Και νομίζω περνάνε και διακοπές μαζί σας. Ναι, κάθε καλοκαίρι βρίσκονται κοντά μας. Αληθεύει ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο έχει γράψει ο Βαλέρης Ζισκάρ ντεστάν, το έγραψε σπίτι σας? Ναι. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι εμπνεύστηκε και το έγραψε στην Ελλάδα. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της δράσης σας. Αυτό με το οποίο σας έχει ταυτίσει ο περισσότερος κόσμος, την Ελπίδα. Όταν ιδρύσατε την Ελπίδα το 1990, υπήρξε κάποια αφορμή για να ξεκινήσετε? Η μητρότητα. Ήμουν μια πολύ νεαρή μητέρα, παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή και γνώρισα πόσο ευάλωτα είναι τα παιδιά, πόσο ανάγκη έχουν από την προστασία μας και σκέφτηκα, επειδή εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καμιά υποδομή στη χώρα μας, πώς θα μπορούσα να βοηθήσω τα παιδιά μας που αναγκαστικά έπρεπε να πηγαίνουν στο εξωτερικό για ένα υπέρογκο ποσό που ακόμα ισχύει και σήμερα, 500.000 δολαρίων, για να γίνουν καλά σε θέματα καρκίνου. Προέκυψε αυτό διότι εκείνη την εποχή ήταν πρέσβης στην Ελλάδα ο κύριος Σωτήρχος και σύζυγός του η Εστέλ, οι οποίοι ήταν Έλληνες και μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με το Harvard, το Πανεπιστήμιο της Αμερικής και μάλιστα θυμάμαι εκείνη την εποχή μας είχε στηρίξει και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Μπούς, που είχε έρθει και είχε επισκεφτεί τις μονάδες μας, διότι ξεκινήσαμε με τις μονάδες στο Αγία Σοφία. Μέσα από αυτές τις μονάδες σώθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν ο ξενώνας, διότι όπως ξέρετε τα παιδιά που έρχονται στις μονάδες μας, έρχονται τότε, ήταν παιδιά από απομακρυσμένες περιοχές, παιδιά με δυσκολίες οικονομικές, οι γονείς τους. Και ξεκινώντας λοιπόν αυτή την προσπάθεια, μια μέρα Χριστουγέννων όπως αυτή, είχα πάει στο νοσοκομείο να δω τα παιδιά και να στηρίξω και τους καθηγητές, διότι η κυρία Σωτήρχου βοήθησε οι καθηγητές και οι νοσοκόμοι να πηγαίνουν στο Harvard να πάρουν όλες τις εμπειρίες που χρειαζόντουσαν και τις γνώσεις για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Ο κύριος Γραφάκος, που είναι ο καθηγητής και ο πρώτος που βοήθησε στις μεταμοσχεύσεις των παιδιών, συνήθως με ήθελε κοντά του στις μεταμοσχεύσεις για να ο ένας να ενθαρρύνει τον άλλον. Έτσι εκείνη την ημέρα των Χριστουγέννων πήγα στο νοσοκομείο να δω τα παιδιά και τους γιατρούς και όλο το προσωπικό. Ήταν ορισμένοι, χιόνιζε και ήταν ορισμένοι γονείς να στέκονται σε κάτι παγκάκια. Λέω, μα τι κάνετε εσείς εδώ, λέω, τέτοια ώρα και Χριστούγεννα. Λέω, μα δεν έχουμε που να μείνουμε. Λέω, δεν έχετε που. Ναι, λέει, δεν έχουμε. Αυτή ήταν και η ιδέα και η σκέψη μου και ξεκινήσαμε με τον ξενώνα, που έχουμε φιλοξενήσει πάνω από 2.000 οικογένειες για 1 με 2 χρόνια, γιατί τα παιδιά, ξέρετε πώς η θεραπεία αυτή είναι μακροχρόνια, πρέπει να μένουν όλο αυτό το διάστημα μέσα. Και έτσι έχουμε κάνει έναν ξενώνα που φιλοξενεί όχι μόνο το παιδί, τους γονείς, και ακόμα και τους παππούδες και τα αδελφάκια και τις γιαγιάδες. Πιστεύετε ότι μέσα στα 27 αυτά χρόνια ένα από τα μεγάλα σας επιτεύγματα ήταν να αλλάξει η προκατάληψη απέναντι στον καρκίνο? Ήταν μια δύσκολη μάχη? Υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμη και σήμερα που εμποδίζουν το έργο σας και το έργο της Ελπίδας? Όταν μιλάμε για 27 χρόνια πριν, υπήρχε προκατάληψη. Και ιδιαίτερα όταν ξεκινήσαμε τον ξενώνα. Οι γείτονες ήταν αρνητικοί. Αλλά δεν τους το καταλογίζω αυτό, ότι ήταν άσχημο που έκαναν, διότι δεν είχαν τις γνώσεις που έπρεπε να καταλάβουν ότι ο καρκίνος δεν είναι μια μεταδοτική αρρώστια. Σήμερα είναι οι πρώτοι που βρίσκονται μέσα στα παιδιά, τους ενθαρρύνουν, έχουν γίνει μια αγκαλιά με τα παιδιά του ξενώνα. Βιώσατε και προκατάληψη για τη δική σας εθελοντική προσφορά? Θέλω να πω, νιώσατε ότι υπήρξε μια αμφισβήτηση για τα κίνητρά σας, γιατί να ασχοληθείτε με αυτό, τι δουλειά έχετε κτλ.? Φυσικά, μεγάλη. Διότι εκείνη την εποχή που ξεκινήσαμε, όχι μόνο εγώ και όλο το διοικητικό της Ελπίδας, είμαστε νεαρές κοπέλες που μας αμφισβητήσανε έντονα.
και είπαν εντάξει, οι κυρίες αυτές τώρα θα κάνουν αυτό για χόμπι τους, δεν ξέρω πώς το είδανε. Αλλά τελικά ήταν πολύ λαθασμένη αυτή η σκέψη. Είναι full time job η Ελπίδα δηλαδή. Δεν είναι δουλειά, αλλά είναι κατάθεση ψυχής και δέσμευση ζωής. Δεν με αφορά τι λένε οι άλλοι, ακούω μόνο την καρδιά μου. Ξέρετε, τίποτε δεν συγκρίνεται με την αγκαλιά και το χαμόγελο ενός παιδιού που γίνεται καλά. Όλα αυτά τα χρόνια, χάρη στο έργο σας, μέσα από την Ελπίδα, χιλιάδες παιδιά βρήκαν φροντίδα, θεραπεία και κέρδισαν τη μάχη για τη ζωή. Θέλω να μου περιγράψετε το συνέστημα όταν ένα παιδί που γνωρίζετε ότι πάσχει, φεύγει πλέον νικητής από το ογκολογικό νοσοκομείο, κερδίζοντας και πάλι τη ζωή. Μου μιλάτε για κάτι που με έχει συγκλονίσει τη ζωή μου. Όταν ξεκίνησα να είμαι κοντά στα παιδιά, μπορούσε να περάσει και μια εβδομάδα να μην μπορώ να κοιμηθώ και να σκέπτομαι τα μάτια του παιδιού και πάνω απ' όλα τα μάτια της μητέρας που με κοίταζαν δακρυσμένα και ζητούσαν από μένα να τη βοηθήσω. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν έπρεπε να το βάλω κάτω και είπα όχι. Αν δεν βοηθήσω εγώ, θα δω πάρα πολλά άλλα μάτια δακρυσμένα και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έτσι το αποφάσισα. Και από εκεί και πέρα, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να βοηθήσω σε ένα έργο και να είμαι παρούσα ανά πάσα στιγμή. Έτσι, αργότερα, όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και τα έβλεπα μπροστά μου γεμάτο υγεία, όταν έβλεπα ένα παιδάκι τόσο βαριά, άρρωστο, στο νοσοκομείο ή στις μονάδες ακόμα τότε, έφερα μπροστά μου τη μορφή του παιδιού που είχε γίνει ήδη καλά και έλεγα, όχι, θα προχωρήσουμε, θα παλέψουμε και γι' αυτό ακόμα το παιδί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 880 μεταμοσχεύσεις για τα παιδιά. Και πραγματικά δώσαμε το δικαίωμα σε κάθε παιδί να ζητήσει να σωθεί μέσα από αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε. Είναι ένας μεγάλος αγώνας και βασικά θέλει πολύ δύναμη για να μπορείς να το αντιμετωπίσεις, διότι έχουν χαθεί ζωές παιδιών. Όμως μην ξεχνάτε ότι στη σημερινή εποχή 3 στα 4 παιδιά μας γίνονται εντελώς καλά. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι το νοσοκομείο που αργότερα δημιουργήσαμε είναι μεταξύ των 20 μεγαλύτερων νοσοκομείων του κόσμου. Εμείς δεν στηρίζουμε μόνο τα δικά μας παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά από την Παλαιστίνη, από την Αίγυπτο, από τις μεσογειακές χώρες, Ουκρανία, Βαλκάνια. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Αλβανία. Πάρα πολλά παιδιά από την Αλβανία. Μάλιστα, έγινε μια γέφυρα αγάπης μεταξύ της Αλβανίας και εμάς για το μικρό Τζάνι. Όταν αρρώστησε πολύ βαριά και ήρθε εδώ 3 μηνών, ήρθε και η πρώτη κυρία από την Αλβανία, συγκλονισμένη από το γεγονός. Και ο μικρός Τζάνι τώρα είναι εντελώς καλά και τον είδα πριν από λίγες μέρες να παίζει εδώ ανάμεσά μας. Κρατάτε επαφή με τις οικογένειες και πάντα, με τα παιδιά? Ναι, ξέρω και τα ονόματά τους των περισσότερων παιδιών. Έχω βαφτίσει άλλα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, όταν ο μικρός, ο Νίκος, ήταν πολύ βαριά άρρωστος με λευκαιμία, οι γονείς τους δεν βρίσκανε μόσχευμα και έκαναν ένα άλλο μωρό, τον Αλέξανδρο, που έσωσε τον αδελφό του. Ο Αλέξανδρος είναι βαφτισινιός μου. Τον αγαπώ, επικοινωνώ μαζί τους και επικοινωνώ και με ένα παιδάκι από την Καστοριά, το Στέλιο, που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: κυρία Μαριάννα, σας περιμένω. Δεύτερος δρόμος δεξιά στην πλατεία, που είναι του καφανείου του Μανώλη, είναι το σπίτι μου. Πότε θα έρθετε να σας δω? Είμαι σε διαρκή επικοινωνία με πάρα πολλά παιδιά και πάντα μέσα στη σκέψη μου και στην καρδιά μου δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι γονείς, γιατί μπορείτε να φανταστείτε, για κάθε γονέα, κάθε μητέρα και πατέρα, δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από το παιδί τους. Όταν ακούνε αυτά τα τραγικά νέα, εμείς πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Το προσωπικό που είναι τέλειο εδώ πραγματικά και εκφράζω όλες μου τις ευχαριστίες για όλα αυτά που προσφέρουν, από το διοικητή και μέχρι όλους τους νοσηλευτές, το ιατρικό προσωπικό που είναι τέλειο, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά και τους γονείς. Είμαι ο Στέλιος και θα σας μιλήσω για μια ιστορία που έχω ζήσει στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Ελπίδα, που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Είχα ένα πρόβλημα υγείας και πήγα στο νοσοκομείο Ελπίδα. Εκεί οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και οι νοσοκόμες ήταν πολύ φιλικοί μαζί μου και πολύ καλοί και ευγενικοί. Με βοήθησαν πάρα πολύ, με έκαναν γρήγορα καλά. Ήμουνα χαρούμενος που ήμουνα με τη μαμά μου. Όσο ήμουν μέσα στο νοσοκομείο γινόντουσαν διάφορες εκδηλώσεις
και σε μία εκδήλωση από αυτές γνώρισα την κυρία Μαριάννα και την είπα σας ευχαριστώ πολύ που φτιάξατε αυτό το νοσοκομείο για μένα και για τα άλλα παιδάκια και πως την αγαπώ πολύ. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα στην κυρία Μαριάννα, να είναι καλά υγιής, γερή, ευτυχισμένη, χαρούμενη και να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της. Και όταν κυρία Βαρύτινο Γιάννη, ένα παιδί δεν τα καταφέρνει, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Υπάρχει ποτέ τρόπος να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο? Υπάρχει μεγάλη θλίψη, μεγάλη στενοχώρια από όλη την οικογένεια της Ελπίδας. Ακόμα και οι γονείς, οι ίδιοι γονείς που χάνουν το παιδί, συγκλονισμένοι, προσπαθούν και αυτοί να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο να μην ξανασυμβεί. Όμως εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, δεν σταματάω σε αυτό. Σε λίγο πιστεύω ότι κανένα παιδί δεν θα χάνει τη ζωή του εδώ μέσα. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 3 στα 4 παιδιά και να σκεφτείτε ότι το τέταρτο, πολλές φορές ίσως προέρχεται ότι αργοπορημένη παρουσία στο νοσοκομείο. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που αργοπορούν να γίνουν οι διάφορες εξετάσεις, να έρθει το παιδί. Είναι πραγματικά μια τραγωδία, όχι μόνο για τους γονείς αλλά και για εμάς προσωπικά και για μένα τον αγώνα που κάνουμε. Αλλά εγώ να ξέρετε στη ζωή μου δεν σταματάω. Πιστεύω μέσα μου ότι πρέπει να συνεχίζουμε και να προχωρούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε. Πολλοί ίσως αναρωτιούνται τι απόθεμα ψυχής έχει αυτή η γυναίκα. Από πού αντλείται αυτή τη δύναμη, από πού αντλείται τη δύναμη σας, αυτό που είπατε τώρα, ότι δεν σταματάτε ποτέ. Την ψυχή σου την προσφέρεις και να βοηθάς τους άλλους ανθρώπους, αυτόματα αισθάνεσαι μέσα σου ότι έχεις απόθεμα ψυχής. Το να προσφέρεις είναι αυτό που σου δίνει τη δύναμη, να έχεις αυτό το απόθεμα της ψυχής μέσα σου. Όταν σκύβεις στην ψυχή των άλλων ανθρώπων, βρίσκεις δύναμη και στη δική σου ψυχή. Κυρία Βαρύτινο Γιάννη, έχετε ξεκινήσει και το πρόγραμμα αδελφοποιήσεων για αυτό το σκοπό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόγραμμα μέσα από το οποίο οραματιζόμαστε να φτάσει μια μέρα που να μην χρειάζεται κανένα παιδί να ταξιδέψει στο εξωτερικό να θεραπευτεί. Αλλά να έχουμε τις γνώσεις, τις θεραπείες που θα βοηθήσουν κάθε παιδί να είναι κοντά στην οικογένειά του και στο σπίτι του. Συνεργαζόμαστε με σπουδαία νοσοκομεία και ιδρύματα του εξωτερικού όπως Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ολλανδία και Κύπρος που για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Και για τον κυπριακό λαό σημαίνει πολλά. Σας είδαμε το καλοκαίρι στην Κύπρο σε μια τελετή στο Προεδρικό να υπογράφετε την αδελφοποίηση με το Σύλλογο Ελπίδα Κύπρου. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Στην περίπτωση της Κύπρου αισθάνομαι πως η λέξη αδελφοποίηση βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της. Γιατί η συνεργασία της Ελπίδας της Κύπρου με την Ελπίδα της Ελλάδας εκφράζει την ευαισθησία και τον ανθρωπισμό που διέπουν τους λαούς μας και τους μακροχρόνιους αδελφικούς δεσμούς που έχουμε μεταξύ μας. Και αυτό το οφείλουμε στην πρωτοβουλία της συζύγου του Προέδρου της Κύπρου, της κυρίας Άνδρης Αναστασιάδη, της οποίας η συμπαράσταση στο έργο μας είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός και χαρισματικός, γεμάτος ευαισθησία και γενναιοδορία ψυχής. Βρίσκεται παντού, κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αγωνιά για τα παιδιά και το έργο της στην Κύπρο είναι πηγή έμπνευσης για μένα. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που μοιραζόμαστε μια τόση ξεχωριστή φιλία, κοινά οράματα και βαθιά εκτίμηση. Κρατά μια πολύ σημαντική θέση στην καρδιά μου. Την ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των παιδιών της Ελπίδας που στέκεται δίπλα μας σαν τη μεγαλύτερη σύμμαχό μας. Ποιο είναι το επόμενο κοινό βήμα σας? Η αδελφοποίηση των νοσοκομείων Παίδων Αγία Σοφία της Αθήνας, όπου υπάγεται το ογκολογικό μας νοσοκομείο, με το νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III της Κύπρου, ώστε να ξεκινήσει παράλληλα μια σειρά ανταλλαγών σε επίπεδο επιστημονικό ανάμεσα στους γιατρούς μας. Κυρία Βαρύτινο Γιάννη, να πάμε να δούμε τώρα τι μας είπε η πρώτη κυρία, η κυρία Αναστασιάδη, στην κάμερα της εκπομπής για τη γνωριμία σας, τη σχέση σας και για τη συνεργασία σας με την Ελπίδα Κύπρου και Ελπίδα Ελλάδας. Με συγκινείτε και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Με την κυρία Μαριάννα Βαρύτινο Γιάννη γνωριστήκαμε το Φεβράριο του 2016. Όταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανεκήρυξε επίτιμο διδάκτορα τον σύζυγό μου. Εκεί ήταν η πρώτη συνάντηση και ήταν πραγματικά πολύ καθοριστική, διότι η χημεία ήταν άμεση. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά που μας συνδέουν και ίσως τούτο να ήταν ο λόγος που συναντηθήκαμε. Διότι πιστεύω ότι σε τούτη τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κάθε τι έχει το σκοπό του και τον λόγο του.
Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, ανθρωπιά, προσφορά. Για τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, πλούτος είναι η προσφορά, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, διότι κάτι ανάλογο νιώθω εγώ προς τους συνανθρώπους μου. Τα γυνα πλάνα είναι η προσφορά στους συνανθρώπους, στα παιδιά ιδιαίτερα. Το Ίδρυμα Ελπίδα, το οποίο αδελφοποιήθηκε με το Ίδρυμα Ελπίδα της Κύπρου, ήταν το πρώτο επίτευγμα. Και συνεχίζουμε με την αγάπη και την προσφορά για τον συνανθρώπους μας, για τα παιδιά. Τελευταίως είχε και μία συνάντηση στην Αθήνα για τις φιλόξενες πόλεις για τους πρόσφυγες, που πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καθοριστική. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη ψυχή, μεγάλη προσφορά. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός, ένας άνθρωπος που κοιτάζει του καθενός το πρόβλημα ξεχωριστά, που στη θέση της, αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, θα εχαιρόταν αυτά που της επρόσφερε η ζωή και δεν θα ασχολείται τόσο άμεσα με αυτά τα θέματα που είναι κάπως ψυχοφθόρα, οπωσδήποτε. Διότι δεν είναι ευχάριστο να βλέπεις καθημερινά όλον αυτόν το πρόβλημα, και ειδικά στα παιδιά. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα και η οικογένεια της πρέπει να είναι πολύ τυχερή, διότι η Μαριάννα Βαρδινογιάννη είναι ένας πραγματικά μεγάλος θησαυρός που πρέπει να τον προσέχουμε. Κυρία Βαρδινογιάννη, είδαμε την κυρία Αναστασιάδη. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, το απόψινό μας, τετατέτ. Ποιος ή ποιοι ήταν μέχρι σήμερα οι μεγάλοι σύμμαχοι στον αγώνα σας? Ο μεγάλος μας σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα ήταν και είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η αγάπη της στα παιδιά, η στράτευσή της. Δεν υπήρχε στιγμή που να ζητήσουμε τη στήριξη της κοινωνίας και δεν την είχαμε. Συγκινητικά, απλόχερα, άλλος τη σύνταξή του, παιδιά από το Χατζηλίκι της εκδρομής. Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία είναι στο πλευρό μας. Ο ελληνισμός στηρίζει το έργο μας, όπου και αν βρίσκεται, σε όποιο μέρος του κόσμου. Η ελληνική κοινωνία, οι απλοί πολίτες συνεχίζουν και σήμερα να συνδράμουν στο έργο σας παρά την οικονομική κρίση και τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν? Ξέρετε, αυτή η κρίση, αντίθετα με το τι θα περίμενε κανείς, έχει ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Έχει αναδείξει όλα τα ψυχικά χαρίσματα του λαού μας. Κυρία Βαρδινογιάννη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο. Και πάλι μαζί, τετ-α-τετ με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τετ-α-τετ με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Κυρία Βαρδινογιάννη, ο νέος σας σύλλογος, το Όραμα Ελπίδας, που δημιουργήθηκε πριν 2,5 χρόνια για να αυξήσει τον αριθμό των εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα, είναι ένα ακόμα βήμα στο οποίο βρήκατε ανταπόκριση από την κοινωνία. Πραγματικά, βρήκαμε μεγάλη ανταπόκριση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις 36.000 νέους ανθρώπους που συμμετέχουν στο όραμά μας και έχουν γίνει εθελοντές δότες μέσα σε αυτό το σύντομο, πολύ σύντομο διάστημα. Που σημαίνει ότι έχουν δεσμευθεί να βρεθούν συμβατοί όταν χρειαστεί. Δεσμεύονται για να σώσουν τη ζωή και ενός ακόμα παιδιού, δίνοντας κάτι από τον εαυτό τους. Αυτό για μένα είναι μια μορφή ύψης της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Αντιλαμβάνομαι, κυρία Βαρδινογιάννη, ότι είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του οράματος Ελπίδας η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου. Πραγματικά, είναι πολύ σημαντική η διαρκής επικοινωνία για τη ζωή ενός παιδιού. Η εκστρατεία μας αυτή είναι πολύ σημαντική και έχουμε, όπως ήδη θα το ξέρετε κι εσείς, το πλευρό μας τον αγγελιοφόρο της Ελπίδας, τον Σάκη Ρουβά, που ήταν ο πρώτος εθελοντής δότης μας και είναι επικεφαλής αυτής της καμπάνιας μας. Οι Ολυμπιονίκες μας, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, αθλητές, πανεπιστημιακοί, γιατροί, όλοι ενώνονται και γίνονται σύμμαχοί μας σε αυτό το όραμα ελπίδας και ζωής. Ο Σάκης Ρουβάς ήταν και ο πρώτος εθελοντής δότης που έγινε και πρόσφερε τον εαυτό του για τα παιδιά και για την ελπίδα. Είναι πραγματικά μεγάλος σύμμαχός μας και συμπαραστάτης μας στο έργο της ελπίδας. Άρα, κυρία Βαρδινογιάννη, από την πείρα σας όλα αυτά τα χρόνια, είδατε ότι χρειάζεται η στήριξη και η βοήθεια των επωνύμων, των καλλιτεχνών. Περνάει το μήνυμα στον κόσμο πιο εύκολα. Πραγματικά, όλοι αυτοί συμβάλλουν ουσιαστικά.
έχουν προσφέρει μεγάλο έργο όλους αυτούς που σας ανέφερα. Όπως και μεγάλος συμμαχός μας στην προσπάθεια αυτή είναι το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα της Κύπρου, που μας βοήθησε στα πρώτα μας βήματα. Είναι πραγματικά μια αξιοθαύμαστη παγκόσμια πρωτιά του λαού της Κύπρου, αυτή στον αριθμό εθελοντών δοτών μυαλού που μας γεμίζει μεγάλη περηφάνεια. Να πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε στην κάμερα του Τετατέτ ο πολύ παλιός σας φίλος και σύμμαχός σας σε όλα αυτά τα θέματα της ελπίδας, ο Σάκης Ρουβάς. Βεβαίως δεν περιμένετε από μένα να σας πω για τις ιδιότητες της κυρίας Μαρδιάνας Βαρδινογιάννη, μιας προσωπικότητας διεθνούς φήμης, διεθνής εμβέλειας, μιας γυναίκας που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή στο να απαλύνει τον πόνο από τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ τυχερός και αισθάνομαι μεγάλη ευλογία που την έχω γνωρίσει και υπάρχει στη ζωή μου. Από όταν την γνώρισα, άνοιξε μπροστά μου ένας άλλος δρόμος προσφοράς, ένας δρόμος που με έκανε να ανακαλύψω μέσα μου εκείνα τα πράγματα τα οποία με έκαναν να κυλήσει η ζωή μου πιο όμορφα. Γέμισαν την καρδιά μου με την αίσθηση της προσφοράς. Όσο και αν δεν ξέρω πόσο συνηθισμένος είναι ο κόσμος να το ακούει αυτό, αλλά είναι αλήθεια ότι όταν βοηθάς και όταν μπορείς και δίνεις λίγο από τον εαυτό σου, αυτό που εισπράττεις είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και εγώ δίπλα της έχω πάρει πολλά τέτοια μαθήματα. Καθημερινά μέσα από το νοσοκομείο της Ελπίδας, μέσα από τα παιδιά και την τεράστια δύναμη που με μαθαίνουν ότι μπορεί να έχει ο άνθρωπος, από τους γονείς τους. Για όλα αυτά λοιπόν είναι υπεύθυνη η Μαριάννα και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με έβαλε σε αυτό το δρόμο. Σε ευχαριστώ, Μαριάννα. Είδαμε λοιπόν τα συγκινητικά λόγια που είπε και ο Σάκης Ρουβάς, συμπαραστάτη σας χρόνια στην Ελπίδα. Τελικά, τι σημαίνει η Ελπίδα για σας, κυρία Βαρδινογιάννη? Αφοσίωση, δέσμευση, όραμα, χαμόγελα, αλλά και δάκρυα. Ευλογία, πίστη στον αγώνα για το καλύτερο, νίκη. Βασικά, στον αγώνα για την Ελπίδα. Κυρία Βαρδινογιάννη, βλέπω μπροστά μου μία σπουδαία Ελληνίδα και πάντα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον το παραμύθι της ζωής τέτοιων ανθρώπων. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, προσπαθώντας να ρίξω φως στο δικό σας παραμύθι της ζωής σας, εξηγήσατε ποτέ τι τελικά είναι αυτό που οδήγησε τη μικρή Μαριάννα που μεγάλωσε στην Ερμιόνη να είναι σήμερα η Μαριάννα Βαρδινογιάννη? Θα μπορούσα να πω ότι ήμουν ένα ευτυχισμένο παιδί. Είχα δύο υπέροχους γονείς που με βοήθησαν στη ζωή μου, μου έμαθαν τις αξίες που πρέπει να πιστεύω, μου έμαθαν να αγωνίζομαι για ό,τι θεωρώ δίκαιο και σωστό. Αυτή η ευτυχία των παιδικών μου χρόνων είναι για μένα ένας οδηγός της ψυχής μου και όλα αυτά που προσπαθώ να κάνω. Διάβασα κάπου το εξής. Ίσως σας συγκινήσω κιόλας, αλλά έγραφε: «Η Μαριάννα έτρεφε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για τη μητέρα της, η οποία, αν και είχε τελειώσει μόνο το σχολαρχείο, επεδίωξε το καλύτερο για τα παιδιά της. Από 8 χρονών την έβαλε να μάθει αγγλικά, την έστειλε γυμνάσιο στην Αθήνα και δέχτηκε ακόμη να πάει για σπουδές στην Αμερική. Η Ευαγγελία Μπουρνάκη δεν γνώριζε τότε το λαμπρό μέλλον που επεφύλασε η ζωή στη Μαριάννα της». Ναι. Σας καθόρισε η μητέρα σας? Είναι πραγματικά η μητέρα μου. Μπορώ να πω, οφείλω τα πάντα σε αυτήν, στο ότι επέλεξε να μορφωθώ, γιατί όπως ξέρετε μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό, την Ερμιόνη. Εκεί δεν υπήρχαν οι συνθήκες αυτές που θα μπορούσε ένα παιδί να εξελιχθεί. Αλλά εκείνη πίστευε πάρα πολύ στη μόρφωση. Και θυμάμαι, είπατε από 8 χρονών αγγλικά, αλλά είχα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα να κάνω γαλλικά, διότι την εποχή εκείνη είναι τα μεταλλεία της Ερμιόνης που ο πρόεδρος των μεταλλείων ήταν Γάλλος. Και η σύζυγός του με τα παιδιά του, που ακόμα η κόρη τους είναι φίλη μου και μένει στη Γαλλία,
έγιναν αδελφικοί μου φίλοι και μέσα από εκεί προσπάθησε η μητέρα μου να μάθω και τη γαλλική γλώσσα. Πάντα ήταν για αυτήν πολύ σημαντικό η μόρφωση. Και γι' αυτό έκανα όλα αυτά, όπως σας είπα, και σε μια εποχή που ήταν δύσκολο μια μικρή κοπέλα να φύγει για το εξωτερικό, ήταν η πρώτη που με ενέπνευσε και μου είπε να πάω να σπουδάσω στην Αμερική. Αντί να προσπαθήσει να σας κρατήσει στο σπίτι... Φυσικά, ναι. Ποτέ δεν το σκέφτηκε. Όταν ήμουν στο σχολείο στην Αθήνα εδώ, επειδή δεν μπορούσα να μείνω μακριά από την οικογένειά μου και αισθανόμουν πάρα πολύ δυστυχισμένη, θυμάμαι η μητέρα μου έμεινε πάρα πολλούς μήνες κοντά μου, μόνο και μόνο για να μπορέσω να συνηθίσω, αλλά ποτέ δεν δέχτηκε τις παρακλήσεις μου καθημερινά να γυρίσω σπίτι μας στην Ερμιόνη. Αυτό έχει μείνει για πάντα, έχει χαρακτήσει την καρδιά μου και για μένα οι γονείς μου είναι κάτι πολύ πολύτιμο. Ο πατέρας σας πώς ήταν, ποιος ήταν ο ρόλος του στο σπίτι, ήταν αυστηρός, ήταν όχι, και αυτός καθόλου. Ανοιχτό μυαλός. Όχι, καθόλου. Όχι, δεν ήταν καθόλου αυστηρός, ούτε η μητέρα μου, γιατί οι γονείς μου πίστευαν πάρα πολύ σε μένα. Σαν παιδί ήμουνα μεγαλύτερη από την ηλικία μου. Ήμουνα καλή μαθήτρια, δεν τους έδωσα ποτέ κανένα πρόβλημα για μένα. Και με πίστευαν και γι' αυτό το λόγο με άφησαν να είμαι και μόνη μου στην Αθήνα. Ήσασταν πάντα όριμη δηλαδή, ήσασταν όριμο παιδί. Από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, άλλωστε μην ξεχνάτε ότι τον άνδρα μου τον γνώρισε όταν ήμουν 15 χρονών. Με τι ασχολούνταν οι γονείς σας? Η μητέρα μου με εμάς, με τα παιδιά της. Ο πατέρας μου είχε επιχειρήσεις στην Ερμιόνη. Ξυλία, οικοδομικές επιχειρήσεις. Ήταν κατά κάποιο τρόπο επιχειρηματία σε ένα μικρό χωριό. Τι όνειρα κάνατε όσο ήσασταν ακόμα μαθήτρια? Ποια ήταν τα όνειρά σας μεγαλώνοντας? Δεν μπόρεσα να κάνω και πολλά όνειρα, αν εννοείται την εφηβική μου ηλικία, γιατί σαν έφηβη γνώρισα τον άνδρα μου, που και εκείνος ήταν ένας νεαρός αξιωματικός του ναυτικού. Ναι. Και εκεί στήριξα όλα μου τα όνειρα. Και αυτός ήταν που μου ενέπνευσε τις αρχές που έχω στη ζωή μου, διότι το γνώρισα έφηβη και μου δίδαξε όλα αυτά που πρέπει να πιστεύω και που πιστεύω ακόμα και σήμερα. Είναι τα πάντα για μένα. Ο πατέρας σας στήριξε πολύ και στην αρχή της κοινής σας ζωής. Φυσικά. Και οικονομικά. Φυσικά, ναι. Από ό,τι ναι. Διάβασα. Ο άντρας μου ήταν ένας νεαρός αξιωματικός του ναυτικού και έτσι ξεκινήσαμε τη ζωή μας, πολύ απλά. Ούτε σκεφτήκαμε ποτέ ότι θα μπορούσε να αλλάξει. Αλλά ο άντρας μου την περίοδο της δικτατορίας αναγκάστηκε να εκδιωθεί από το ναυτικό και να είναι πολύ διάστημα στη φυλακή και σε εξορία. Και έτσι αυτό δημιούργησε προβλήματα και όταν πια αποκαταστάθη η δημοκρατία, ήδη είχε ξεκινήσει μια άλλη καριέρα, αυτή την καριέρα που έχει σήμερα. Είστε μια γυναίκα στο πλευρό ενός ισχυρού άντρα. Ήταν καθοριστική σημασία ο γάμος σας με τον Βαρδινογιάννη για τη μετέπειτα ζωή σας? Να υποθέσω από αυτά που μας έχετε ναι, πει ότι ήταν η καθοριστική στιγμή. Φυσικά, εφόσον τον γνώρισα σε εφηβική ηλικία, με συνέδεσαν τα πάντα μαζί του. Είναι τα πάντα για μένα. Είναι ο σύντροφός μου, ο πατέρας των παιδιών μου, συνοδοιπόρος μου, ο πολύτιμος συμπαραστάτης μου. Τίποτε δεν θα είχε γίνει από αυτά αν δεν ήταν εκείνος στο πλευρό μου. Τα παιδιά μου με στηρίζουν και είναι μαζί με αυτά είναι η αστήρευτη πηγή της έμπνευσής μου. Θυμάστε, κυρία Βαρδινογιάννη, την πρώτη σας γνωριμία? Ήταν σε ένα φιλικό σπίτι, αν δεν κάνω λάθος. Φαίνεται ότι το έχετε μάθει, ναι, φυσικά. Από ό,τι διάβασα. Ναι, ήμουν μαθήτρια και επειδή, όπως σας είπα, η μητέρα μου ήταν στην Ερμιόνη και δεν μπορούσε να ήταν παρούσα, είχα και δαιμόνα μου. Μία πολύ φίλη της, νεαρή κυρία και αυτή, ήταν 30 χρονών, που είχε ραβωνιαστεί τον θείο του συζύγου μου. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν με τη μαθητική μου ποδιά για να μου υπογράψει το αποσιολόγιο, γιατί δεν είχα πάει 2 μέρες σχολείο, δεν αισθανόμουν καλά, συνάντησα για πρώτη φορά τον σύζυγό μου εκεί. Ήμουν με την ποδιά του σχολείου και εκείνος ήταν νεαρός αξιωματικός ημοφόρος. Καταλάβατε αμέσως ότι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης θα ήταν ο άντρας της ζωής σας? Ναι, από την πρώτη στιγμή. Και για εκείνον βέβαια. Τι είναι το πιο σημαντικό για να κρατήσει μια σχέση τόσων χρόνων, κυρία Βαρδινογιάννη? Εκτός από την αγάπη, που τη θεωρώ το πιο σημαντικό, για μένα νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό από την αγάπη, ο σεβασμός και η εκτίμηση. Είστε μια ήρεμη δύναμη, έτσι σας χαρακτηρίζουν πολύ. Και το πιο εντυπωσιακό, έτσι, που διάβασα για τη ζωή σας, είναι το εξής. Όταν ο Βαρδής Βαρδινογιάννης εξορίστηκε από τη Χούντα στην Αμοργό, το οποίο αναφέρατε και πριν λίγο στα τέλη του 67, εσείς βρεθήκατε μόνοι σας με 3 μωρά.
Και μάλιστα ο Γιώργος ήταν 40 ημερών, μόλις 40 ημερών. Την βραδιά που ήρθαν και το συνέλαβαν ήταν ακριβώς 40 ημερών. Αφήσατε λοιπόν τα τρία μωρά στη μητέρα σας, ναι. Πήρατε ένα καΐκι, ταξιδέψατε στην Αμοργό μόνοι σας και μείνατε για 8 μήνες εκεί για να είστε κοντά στο ναι. σύζυγό σας. Ναι, έτσι έγινε. Δεν φοβηθήκατε ναι. να το κάνετε? Όχι, καθόλου. Με τίποτε. Βέβαια, η καρδιά μου ήταν μοιρασμένη στα δύο. Ήμουνα με τον άνδρα μου, σκεπτόμουνα τα μωρά μου και αντίστροφα. Ήταν για μένα μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Όμως, η παρουσία των κατοίκων και η αγάπη για μας μου δίνε δύναμη. Κάθε μέρα, μέναμε σε ένα μικρό δωμάτιο, δεν είχε ούτε ηλεκτρικό βέβαια εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε, εκτός από αυτό το μικρό δωμάτιο, δεν είχαμε τίποτε άλλο. Και κάθε πρωί έβρισκα στο παράθυρό μου λουλούδια, φαγητό, πράγματα που έδειχναν αγάπη και φροντίδα. Οι κάτοικοι της Αμοργού ακόμα μας θυμώνται με αγάπη και εμείς τους επισκεπτόμαστε καμιά φορά για να ζήσουμε μέσα από αυτές τις εμπειρίες του τότε μια ζωή ανέμελη, γιατί εγώ ήμουν στα 20 μου χρόνια για εκείνη την εποχή και πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Πάντα όμως με τους κατοίκους της Αμοργού με συνδέει μια μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Το πόσο μας φρόντισαν. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή σας, η εξορία στην Αμοργό ή η δολοφονική απόπειρα εις βάρος του συζύγου σας από τη 17 Νοέμβρη, τον Νοέμβριο του 90. Αυτό που μου λέτε δεν θα ήθελα να το συζητώ. Είναι κάτι που με πληγώνει πάρα πολύ. Αυτή η εμπειρία άλλαξε όλο τον τρόπο της ζωής μου και της σκέψης μου. Τίποτε δεν έμεινε όπως πριν από εκείνη τη συγκλονιστική ημέρα. Όσον αφορά για την Αμοργό, έχει μείνει στη σκέψη μου για πάντα. Όταν έφευγε το πλοίο της γραμμής και ήταν στο κατάστρωμα ο άντρας μου με αυτή τη στρατιωτική χλένη και στεκόμουν και τον κοίταζα, μου έμεινε το συνέστημα ότι θα μπορέσω άραγε ποτέ να τον ξαναδώ στη ζωή μου. Γιατί εκείνη την εποχή εμείς είμαστε απομονωμένοι εντελώς. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν χτυπούσε για να μας ρωτήσει αν ζούμε, αν είμαστε καλά, γιατί όλοι φοβόντουσαν τη δικτατορία. Και έτσι ήμουν μια μητέρα με τρία μωρά και σκεπτόμουν ότι ίσως δεν θα μπορούσα ποτέ να ξαναδώ τον άνδρα μου. Αυτές οι δυσκολίες πιστεύετε ότι σας έφεραν ακόμη πιο κοντά ως ζευγάρι, δηλαδή οι δυσκολίες χαλιβδώνουν τη σχέση ενός ζευγαριού? Φυσικά το χαλιβδώνουν, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ο μόνος λόγος. Εμείς αφιερώσαμε τη ζωή μας ο ένας για τον άλλον, συμπορευόμαστε και στις χαρές και στις λύπες. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι το μάθημα ζωής για όλα τα νέα ζευγάρια. Η αγάπη και η συμπαράσταση στην καθημερινότητά μας και σε όλη μας τη ζωή. Οι άνθρωποι που σας ξέρουν χρόνια ισχυρίζονται ότι ποτέ δεν ονειρευτήκατε να αποκτήσετε χρήματα. Μάλιστα, στα πρώτα χρόνια του γάμου σας, δηλώνατε σε όλους πανευτυχείς με τα τρία τότε παιδιά σας στο διαμέρισμά σας στην Κυψέλη. Λέγατε, εδώ θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, εδώ θα ζήσουμε την υπόλοιπη μας ζωή. Ναι, είναι πραγματικότητα. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα αλλάξει κάτι και μάλιστα σκεπτόμουν. Μήπως αυτό το διαμέρισμα που είχαμε ήταν λίγο στενόχωρο και έλεγα πώς θα τα βολέψουμε, αλλά δεν μου δημιουργούσε κανένα πρόβλημα το γεγονός. Ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είχα την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και πάντα πίστευα ότι ο άνδρας μου θα τελειώσει την καριέρα του στο ναυτικό που ακόμα λατρεύει και που η πολιτεία είχε πραγματικά την καλοσύνη να του δώσει το βαθμό του ναυάρχου τιμητικά. Όμως εκείνος, παρόλο που είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, στην καρδιά του έχει μείνει πάντα ο αξιωματικός του ναυτικού. Γι' αυτόν το ναυτικό είναι ολόκληρη η ζωή του. Υπάρχουν στιγμές, ακόμη και σήμερα, που σας λείπει εκείνο το απλό διαμέρισμα και η ανέμελη ζωή του τότε? Φυσικά. Δεν είχα σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Και τώρα τίποτε δεν έχει αλλάξει από τις σκέψεις μου και τις αρχές που είχα εκείνη την εποχή. Έχουν μείνει οι ίδιες και ποτέ δεν αναζήτησα κάτι καλύτερο. Πάντα ήμουνα πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτά που είχα στη ζωή μου. Πάντα. Ποια ήταν η αντίδραση του συζύγου σας όταν το εκμυστηρευτήκατε για πρώτη φορά το όραμά σας για την ελπίδα? Θα ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν ξεκίνησα την ελπίδα όταν είχα τα παιδιά μου μικρά. Σαν μητέρα ήμουν αφοσιωμένη σε αυτά μέχρι να τα μεγαλώσω. Δεν έλειψα στιγμή από κοντά τους. Από την ώρα που είχαν γεννηθεί τα παρακολουθούσα ανά πάσα στιγμή
η πόρτα του δωματίου μου έμενε για πάντα ανοιχτή. Ένα παιδί μου ήταν άρρωστο, το κρατούσα στην αγκαλιά μου μερόνυχτα. Ήμουνα δίπλα τους, τα μεγάλωσα μόνη μου αυτά τα 5 παιδιά και γι' αυτό πιστεύω ότι η αγάπη που μου δείχνουν και η αφοσίωση είναι γιατί μου επιστρέφουν αυτό που εγώ έδωσα για αυτά. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η μητέρα να είναι δίπλα στα παιδιά, να είναι αφιερωμένη σε αυτά μέχρι να μεγαλώσουν. Γι' αυτό, όταν τα παιδιά μου μεγάλωσαν, το είπα για πρώτη φορά στο σύζυγό μου, δεν έφερε καμία αντίρρηση. Γιατί μετά από όλη αυτή την αφοσίωσή μου στα παιδιά, σκέφτηκα ότι έπρεπε να γυρίσω και κάτι πίσω σε άλλα παιδιά που είχαν περισσότερο ανάγκη. Την ευτυχία που μου χάρισε ο Θεός, να έχω αυτή την ωραία οικογένεια και ήθελα να επιστρέψω και σε άλλους συνανθρώπους μου κάτι από τη δική μου. Τι είναι για σας η λέξη ευτυχία, κυρία Βαρδινογιάννη, πριν την ελπίδα και τι είναι σήμερα? Η ευτυχία δεν μπορεί να είναι μοναχική, ειδικά όταν υπάρχει τόσο δυστυχία γύρω σου. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευτυχισμένη όταν βλέπω γύρω μου τόση δυστυχία. Αλλά η ελπίδα μου δείξε τον δρόμο να αγωνίζομαι για αυτά που κάνουν ευτυχισμένους τους ανθρώπους. Και μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευτυχία από το χαμόγελο ενός παιδιού. Νιώθετε πλέον ότι πέρα από τα 5 δικά σας βιολογικά παιδιά, είστε σαν μητέρα και για χιλιάδες παιδιά της ελπίδας όλα αυτά τα χρόνια? Καταρχήν ευχαριστώ τον Θεό πάρα πολύ για ό,τι μου έχει προσφέρει στη ζωή. Γι' αυτό, όπως σας είπα, θεωρώ χρέος μου να επιστρέψω αυτή την ευλογία και στους συνανθρώπους μου. Αλλά όχι μόνο εγώ το κάνω, δεν θέλω να αισθάνομαι το κάνω εγώ. Εκατομμύρια μητέρες στην καθημερινότητα, βιοπαλαιστές της ζωής, η κάθε μια με τον δικό της τρόπο προσπαθεί ένα καλύτερο μέλλον για το παιδί της και για το καλύτερο των παιδιών του κόσμου. Δεν είμαι μόνο εγώ. Πίσω από μένα είναι πάρα πολλές μητέρες ανώνυμες που κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνω εγώ. Τον κάθε άνθρωπο δεν τον χαρακτηρίζουν τα λόγια του, αλλά οι πράξεις του. Γι' αυτό και εγώ θα αναφερθώ στην κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη ως η μητέρα των παιδιών με καρκίνο, αλλά γενικότερα και όλων των παιδιών που έχει φροντίσει και συνεχίζει να φροντίζει ακούραστα, με αγάπη, χρόνο και ψυχή. Αυτή τη φροντίδα την έζησα και εγώ, είχα την ευλογία να τη ζήσω από τα 14 μου χρόνια έως και σήμερα, όταν νόσησα και εγώ από καρκίνο και με στηρίζει ακόμα και τώρα σε όλα μου τα βήματα. Και αυτό το εννοώ κυριολεκτικά, διότι πέραν όλων των άλλων μου έχει προσφέρει και το ένα μου πόδι, το τεχνητό μέλος, αντικαθιστώντας αυτό που μου πήρε ο καρκίνος. Έτσι φροντίζει για όλα τα παιδιά, να τους προσφέρει πίσω το χαμόγελό τους, την υγεία, μια ζεστή αγκαλιά σε όσους το έχουν ανάγκη. Μέσα από το έργο για την ελπίδα, θα λέγατε ότι γίνατε περισσότερο ευτυχισμένοι μέσα σας? Σας ολοκλήρωσε ως άνθρωπο η ελπίδα, θα λέγατε? Δεν μπορώ να πω αυτό. Πιστεύω ότι ήταν ένα όνειρο ζωής μου να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου. Ήθελα να σας πω ότι εγώ είχα πάρει πολλά μαθήματα από τη μητέρα μου στο θέμα αυτό, γιατί αυτή ήταν μια ακούραστη γυναίκα να προσφέρει. Το θυμάμαι σαν παιδί, από εκεί πήρα τα πρώτα μαθήματα. Η μητέρα μου Χριστούγεννα έφευγε και γύριζε όλο το χωριό όπου υπήρχε πρόβλημα και μάλιστα φορούσε και ένα μαντίλι στο κεφάλι της να μην την αναγνωρίζουν. Και από εκεί έμαθα και ανέπτυξα μέσα μου αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κατανόησης προς τους άλλους ανθρώπους που υποφέρουν. Αισθάνομαι ευτυχισμένη γιατί μπορώ να πέσω το βράδυ στο κρεβάτι μου να κοιμηθώ και να σκέφτομαι το χαμόγελο ενός παιδιού που είδα στο νοσοκομείο. Και δεν μπορώ να σας πω τη μεγαλύτερη συγκίνηση που ένιωσα. Πριν από λίγες μέρες, βγαίνοντας από το νοσοκομείο, ένα παιδί έκλαιγε. Που το ήξερα. Το πλησίασα και το ρωτάω, τι συμβαίνει, αγόρι μου, τι έχεις? Και μου λέει, εγώ λέει, δεν θέλω να φύγω ποτέ από εδώ. Θέλω να μείνω για πάντα, αλλά μου λένε να φύγω. Μα λέω, έγινες καλά? Όχι, εμένα εδώ είναι το σπίτι μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση της ζωής μου. Η κυρία Μαριάννα Βερβινογιάννη είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και θεωρώ ότι είναι ο ορισμός του όρου άνθρωπος. Είναι απίστευτο το
το έργο και όλα όσα έχει κάνει για τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα μέσα από το έργο της με το Ογκολογικό Νοσοκομείο και τον Ξενώνα, θεωρώ ότι έχει κάνει πραγματικά τις νεοπλασματικές ασθένειες να φαντάσουν σε ένα παιδί πραγματικά σαν σελίδες ενός παραμυθιού. Αυτό εγώ το έχω βιώσει πάρα πολύ καλά, σαν προσωπική εμπειρία. Καθώς το 1995, όταν ενώσα για πρώτη φορά από λευχαιμία, δεν υπήρχε ούτε Ξενώνας, ούτε Ογκολογικό Νοσοκομείο. Οπότε μπορώ να συγκρίνω πώς είναι να νοσείς με καρκίνο και να μην έχεις όλα όσα έκανε η κυρία Βαρβινογιάννη μετά. Βέβαια, το 2000 υποτροπίασα, οπότε θεωρώ πραγματικά ότι είχα την τύχη του να βιώσω τι σημαίνει καρκίνος μέσα από την οπτική ματιά, γωνία και το παραμύθι το οποίο έφτιαξε η κυρία Βαρβινογιάννη, γιατί θεωρώ ότι έχει φτιάξει έτσι τον Ξενώνα, το νοσοκομείο και το ίδρυμα, όπου ο καρκίνος φαντάζει πολύ διαφορετικά σε ένα παιδί και μπορεί να το ξεπεράσει πολύ πιο εύκολα. Δεν θα ξεχάσω, είναι χαρακτηριστική για μένα η στιγμή όταν το 99 εγκαινιάστηκε και πρώτη φορά ο Ξενώνας και καθόμουν με τους γονείς μου στον καναπέ και το βλέπαμε στην τηλεόραση και άκουσα τη μαμά μου, κάτι το οποίο το κατάλαβα πολύ αργότερα τι σήμαινε. Κοίτα, εγκαινιάστηκε ο Ξενώνας, δεν θα ταλαιπωρηθούν άλλες οικογένειες όπως ταλαιπωριόμασταν εμείς που πήγαινε ερχόμασταν 2-3 φορές Λάρισα, Αθήνα, ή που ο παπάς μου κοιμόταν στο αυτοκίνητο, όπου ή ότι δεν υπήρχε η ασφάλεια του να είμαστε μακριά και δεν μπορούσα να επιστρέψω σπίτι μου, έμενα στην Αθήνα και όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Η κυρία Μαριάννα στηρίζει τους πάντες, είναι η μητέρα ολονών, και των παιδιών που νοσούν και των γονιών τους και του προσωπικού και όλη του ελπίδα. Ακριβώς όπως μία μητέρα βάζει, ανοίγει την αγκαλιά της και χωράνε μέσα της όλα τα παιδιά. Το ίδιο έχει κάνει και με μένα. Συνεχίζει να με στηρίζει και από πάντα το έκανε και με παρότρινε να ακολουθήσω τον ήρό μου και εν τέλει ήταν αυτό το οποίο άμα δεν το είχα κάνει δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω πραγματικά ευτυχισμένη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και την αγαπάω πάρα πολύ. Ποια είναι η φράση που εκφράζει τη φιλοσοφία του έργου σας? Το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό, αρκεί να αγωνιζόμαστε με όραμα και πίστη. Κυρία Βαρδινογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για το απόψινό μας τετ-α-τετ, για τη φιλοξενία σας. Ήταν τιμή για μας να ακούσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες και τις απόψεις ζωής που έχετε αποκτήσει. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφραστώ. Αν είναι και κάτι που το κάνω σπάνια, όμως με συγκινήσατε βαθιά με όλα αυτά που μου είπατε και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου δόθηκε ευκαιρία να πω τις σκέψεις μου και τα όνειρά μου για αυτά τα παιδιά που πραγματικά έχουν την ανάγκη μας. Όχι μόνο τα παιδιά του νοσοκομείου, αλλά τα παιδιά όλου του κόσμου που μάχομαι και μέσα από την UNESCO προσπαθούμε αυτά τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι θα θέλατε να πείτε στους γονείς των παιδιών που παλεύουν αυτή τη στιγμή με τον καρκίνο και μας βλέπουν? Να είστε δυνατοί, να έχετε πίστη στο Θεό και το παιδί θα είναι γρήγορα στην αγκαλιά σας. Και ξέρετε, θα σας πω και κάτι. Πριν από λίγα χρόνια, επειδή είχα πει ακριβώς αυτά τα λόγια σε μια μητέρα, γιορτάζαμε πρωτοχρονιά με την οικογένειά μου και ήρθε μια κυρία δίπλα μου και στάθηκε πάνω μου και λέει, κυρία Βαρδινογιάννη, δεν μπορώ να μην πω καλή χρονιά σε ένα πρόσωπο που έκλαιγα στην αγκαλιά του πριν από μερικά χρόνια, τον Δημήτρη μου, που ήταν τόσο πολύ σοβαρά και παραλίγο να το χάσω. Και μου είπατε πάντα να έχεις πίστη στο Θεό και το παιδί θα γίνει καλά. Να, ο Δημήτρης μου. Και είναι, λέει, φοιτητής στην ιατρική στην Ιταλία. Και όχι μόνο αυτό, βλέπετε και τα άλλα δύο παιδιά που είναι πίσω. Μου δώσατε κουράγιο και έκανα άλλα δύο παιδιά. Αυτό ήταν ό,τι η μεγαλύτερη επιβράβευση που θα μπορούσα να πάρω μια παραμονή πρωτοχρονιάς, να είμαι με την οικογένειά μου και τα δάκρυα ευτυχίας αυτής της μητέρας να με αγκαλιάζουν και να μου λένε αυτά τα υπέροχα λόγια για την οικογένειά της. Κυρία Βαρδινογιάννη, και πάλι σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Επίσης και εγώ εύχομαι όχι μόνο σε εσάς και στην αγαπημένη μου Κύπρο υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά. Κ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας απόψε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Μαζί μας το τελευταίο τέτα-τέ του 2016 θα είναι ένα από τα πιο θρυλικά ζευγάρια της Ελλάδας. Η κυρία Ζωή Λάσκαρη και ο κύριος Αλέξανδρος Λικουρέζος. Καλά Χριστούγεννα.